Λοιπόν, προχωράμε. Νάντια Αλεξίου, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε από κοντά. Πάρα πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Πάρα πολύ, γιατί είσαι μια δημοσιογράφος που πάντα με το δικό σου ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου δίνεις ένα ψύχρεμο, μια ψύχρεμη ματιά της πραγματικότητας, είσαι πάντα έγκυρη και θέλαμε έτσι να είσαι στην παρέα μας σήμερα και να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, τα οποία μόνο καλά δεν τα λες, είναι η αλήθεια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια η επικαιρότητα δυστυχώς έχει τις χειρότερες προεκτάσεις της. Μιλάμε για πάρα πολύ βία, μιλάμε για πάρα πολύ έγκλημα, μιλάμε για πάρα πολύ κακοποίηση και δυστυχώς είναι οι συνέπειες των περιορισμών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Τα πιτσιρίκια, μιλάω για τους εφήβους, μετεφήβους, οι οποίοι θέλαν να εκφραστούν και ήταν συνέχεια σε μια ταμπλέτα και έβγαλαν αυτή τη βία προς τα έξω, βρισκόμενοι σε πλατείες μαζί με άλλους εφήβους. Όχι, εγώ είμαι πιο δυνατός, όχι, εσύ είσαι λίγο πιο αδύναμος. Είχαμε συλλήψεις εφήβων στο αστυνομικό δελτίο, το είδαμε. Ναι. Και στην Αγία Παρασκευή. Στις καραντίνες. Μιλάω για τις καραντίνες, ναι. Άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν θέματα ψυχικής υγείας, που δυστυχώς είναι πολύ πιο αυξημένα από ότι ήταν άλλες περιόδους και άλλες εποχές. Είναι όλα σε έξαρση, δηλαδή η εγκληματικότητα σε έξαρση, η βία σε έξαρση. Είναι μια κατάσταση που κανείς δεν ξέρει πότε θα μπει μια τελεία. Μήπως και αλλάξουμε παράγραφο, αλλάξουμε κεφάλαιο και βρεθούμε αντιμέτωποι με καλύτερες ειδήσεις, με πιο αισιόδοξες ειδήσεις, με κάτι που μπορεί να μας δώσει δύναμη σε όλους για να συνεχίσουμε. Γιατί και η πραγματικότητα όλων, η αλήθεια είναι, η καθημερινότητα όλων είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είδε το φως δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του αγαπημένου της. Ένα γάμο ο οποίος περιείχε τα πάντα, χαρά, ευτυχία. Εκτός από παραστατικά. Πάντα πέρα από αυτά που έπρεπε. Εκτός από αποδείξεις γενικά και τιμολόγια. Έτσι φάνηκε εκ του αποτελέσματος, εν τέλει δηλαδή το καταλάβαμε αυτό. Γιατί μπήκε στο στόχαστρο των αρχών και η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο περιβόητος γάμος της, αφού η ΑΕΔΕ διέταξε αυτήν την έρευνα και βρήκαν ότι για τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στο γάμο, από τα σερβίτσια μέχρι τον DJ και τον τραγουδιστή, δεν εκδόθηκε κανένα παραστατικό. Κανένα παραστατικό. Κανένα, πολλοί δεν είχαν καν δικαιολογητικά παρουσιάσει. Πολλοί δεν είχαν κάνει έναρξη επιχείρησης. Είναι πάρα πολλά τα όσα βρέθηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται. Είχαμε δει και στο κομμάτι των δωρητών. Δηλαδή, ακόμα και τα φακελάκια που μπορεί να πήρε ο γαμπρός ως δώρο. Ακόμα και οτιδήποτε άλλο. Καλά, για τα χρήματα που δεν είναι δώρα, δεν είναι βγάζει παραστατικό. Και όμως ελέγχονται και αυτά. Και όμως ελέγχονται και αυτά. Δηλαδή, αν εγώ εσύ παντρευτείς και θέλω να σου κάνω μια γαλαντόμα. Αν ένας καλεσμένος δεν δηλώνει εισοδήματα στη φορολογική του δήλωση και έρχεται σε ένα γάμο και δίνει ένα δώρο 5.000 ευρώ. Πού τα βρήκε. Δεν θέλω να σα στεναχωρήσω 5.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε για την παράδοση χρόνια. Μέχρι και εγώ το ακούω δηλαδή και μου κάνει πάντα εντύπωση που δεν έχω μεγάλη σχέση με γάμους. Για το λεγόμενο στρώσιμο του κρεβατιού. Εκεί και αν πέφτει χρήμα, κόβουν τιμολόγια και αποδείξει λάθος. Μέρες πριν που κάνουν. Το κάνουν ακόμα. Είναι το νηφικό. Δεν δίνουν τόσο πολλά λεφτά. Σε άλλα μέσα είναι το νηφικό και πάνε και βάζουν πάνω στο νηφικό χρήματα. Δεν μπορεί να κόβουν και γι' αυτά. Ήταν ο γιούκος της γιαγιάς. Καλά, σε λίγο θα μου μιλήσετε και για το σεντόνι. Πάμε λοιπόν στο 2025, τι κάνουμε. Να δούμε λοιπόν τη δήλωση για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας η ίδια για τον έλεγχο για τον οποίο γίνεται. Στην Σάσα Σταμάτη, πάμε να δούμε τις δηλώσεις της. Στην αρχή με το σύζυγό μου πάθαμε σοκ στο άκουσμα της λέξης φοροδιαφυγή. Αλλά μετά, όταν μιλήσαμε με τον δικηγόρο μας, Θοδωρή Κωνσταντόπουλο, ηρεμήσαμε, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποιο έγκλημα. Εγώ αγαπώ την Ελλάδα. Είμαι Ελληνίδα πολίτης. Πληρώνω όλους μου τους φόρους και τις υποχρεώσεις μου στο κράτος. Είμαι νόμιμη. Είμαι γέννημα θρέμα Ελληνίδα και δεν θα έκανα ποτέ κακό στον τόπο που γεννήθηκα. Από την ηλικία των 15 ετών δουλεύω, και μάλιστα σκληρά. Έχω κάνει τις σπουδές μου και όλο αυτό που συμβαίνει γύρω από το όνομά μου μου φαίνεται πρωτόγνωρο και τραγελαφικό. Έκανα έναν υπέροχο γάμο και λόγω της αναγνωρισιμότητάς μου υπήρχαν κάποιες εταιρείες που ήθελαν να διαφημιστούν. Δεν έχω καταλάβει πού είναι το κακό από τη στιγμή που υπάρχουν τα συμφωνητικά και τα παραστατικά της συνεργασίας μας. Δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία επώνυμη που κάνει συνεργασίες, είτε ανταλλακτικά είτε με έκπτωση. Θέλω να τονίσω ότι όταν δίνω τηλεοπτικές συνεντεύξεις πρέπει να ακούνε προσεκτικά τις λέξεις και τα ρήματα που χρησιμοποιώ. Εγώ δήλωσα ότι ο γάμος κοστίζει γύρω στις 50.000, όχι ότι πλήρωσα 50.000. Άλλο ότι κοστίζει, άλλο ότι πληρώνω εγώ. Επίσης, όταν είπα ότι ο άνδρας μου είναι κυμπάρης και γαλαντόμος και ότι τα πληρώνει όλα, δεν είπα ότι πλήρωσε το κόστος του γάμου.
Επειδή κάποια ήταν ανταποδοτικά και κάποια εκπτωτικά, ο άνδρας μου πλήρωσε την έκπτωση, όχι τη διαφήμιση, ούτε το συνολικό κόστος του γάμου. Ο σύζυγός μου στην αρχή τρομοκρατήθηκε, αλλά μετά, επειδή κατάλαβε ότι όλα αυτά γίνονται για τα νούμερα τηλεθέασης, αντιλήθηκε ότι ο δικηγόρος μας μπορεί να το διαχειριστεί. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι καρφωτή από κάποια γκόμενα που ζηλεύει. Εγώ ξεκίνησα δειλά-δειλά τη δημοσιογραφία. Κοιμόμουν σε ένα μικρό δωματιάκι στη χώρα που είχε τότε ο συνεργάτης μου στη Μύκονο, για να είμαι κοντά στην πηγή των θεμάτων, και έτρεχα για το μεροκάματο για να ζήσω. Επομένως, εμένα δεν μπορεί κανένας να μου προσάψει ότι έχω το προφίλ μιας κυρίας που το παίζει ζάμπλουτη και φοροδιαφεύγει. Δεν μπορεί κανένας να μαυρώνει το δικό μου όνομα όταν έχω ξεκινήσει από το μηδέν και να κολλάει δίπλα στο όνομά μου τη λέξη φοροδιαφυγή. Όλα τα έχει κάνει, λέει, μια. Γιατί γελάς? Γιατί μια φράση μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όλα γίνονται για τα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή, η ΑΔΕ δεν έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά πώς θα ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης. Σου λέει πως έχει παρουσιάσει το θέμα. Είναι να μην γελάσω. Σου λέει πως έχει παρουσιάσει το θέμα. Πήγε μια αγκόμενα και κάρφωσε ότι 15 άνθρωποι που εμπλέκονται στο γάμο, από το catering μέχρι το wedding planner μέχρι αυτόν που οργάνωσε τα σερβίτσια το ένα τ' άλλο. Παιδιά, για να το λέει το κορίτσι, οφείλουμε να το σεβαστούμε, γιατί ήταν ο δικός της γάμος. Εγώ οφείλω να αναγνωρίσω, με συγχωρείτε. Υπήρχε ένα παραστατικό. Το παραστατικό αυτό ήταν το προσκλητήριο του γάμου. Και η κοπέλα που παντρεύτηκε και ο σύζυγός της ήταν παρόντες, βάσει παραστατικού. Τώρα για τα υπόλοιπα, αυτό είναι μια άλλη. Λέει όμως η ίδια ότι υπάρχουν παραστατικά. Το λέει, υπάρχουν τα συμφωνητικά και τα παραστατικά της συνεργασίας μου σε ό,τι αφορά το γάμο. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά το ότι είναι καλυμμένη. Άρα τι λέμε, υπάρχουν αυτά τα παραστατικά ή δεν υπάρχουν? Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον δικηγόρο της Ελίζαμπεθ, τον κύριο Θοδωρή Κωνσταντόπουλο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να ζητήσω συγγνώμη, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την κάμερά μου. Δεν έχω καταλάβει, δεν μπορώ να την ενεργοποιήσω. Δεν πειράζει. Είχαμε κανονίσει να σας έχουμε μέσω Skype, αλλά καμιά φορά η τεχνολογία. Ωραία, αν θέλετε, χαμηλώστε και το τηλέφωνο να σας ακούμε και λίγο να μας τον δυναμώσετε και εμάς. Για να έχουμε μια καλή επιτυχία. Εσείς οι συνεργάτες σας, αυτό είναι το πρόβλημα. Ορίστε. Εμείς το καλούμε. Εσείς το παίρνετε. Ναι. Εσείς το παίρνετε από πάνω, δεν είναι ωραία πράγματα. Ναι, γιατί ακούω το Viber, δεν είναι αυτό. Το Skype. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλο, μπορούμε να μας ακούτε εσείς? Ναι, βεβαίως σας ακούω και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Δεν πειράζει, μια χαρά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Θέλετε λίγο να μας διευκρινίσετε αυτό που κουβεντιάζουμε κι εμείς, αυτό που ισχυρίζεται, αυτό που υποστηρίζει η Ελίζαμπεθ, είναι ότι υπήρχαν παραστατικά για αυτό το γάμο που αφορούσαν τις συνεργασίες της. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό? Ακούστε με ένα λεπτάκι, γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Ο γάμος ήταν μια ιδιωτική εκδήλωση. Όπως καταλαβαίνετε. Σωστά. Η Ελίζαμπεθ ενέργησε στη συγκεκριμένη διαδικασία ατομικά και όχι υπό την ιδιότητά της ως επιχειρηματίας, όπως συμβαίνει σε όλους τους γάμους. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Ελίζαμπεθ δεν είχε την υποχρέωση η ίδια ατομικά να εκδώσει παραστατικά. Από την άλλη μεριά, όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη αυτή διαδικασία, τον γάμο, είτε έχουν κόψει κάποια παραστατικά, μειωμένα λόγω της γνωριμίας της, λόγω της φιλίας που έχει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι. Κάποιοι λοιπόν δεν έκοψαν καθόλου, έκαναν την παροχή τους ως δώρο, όπως βγήκε και είπε ο ίδιος που έδωσε τις βέρες σαν δώρο. Και τις βέρες. Και κάποιοι άλλοι απλά θεωρήσαν ότι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο γεγονός, λόγω του ότι η συγκεκριμένη Ελίζαμπεθ έχει μια αναγνωρισιμότητα, είναι μια εντός εισαγωγικών επώνυμη, και θεώρησαν λοιπόν ότι να μην πάρουν κάποια χρήματα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτής της δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό μηδενικό, πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό το οποίο να αναγράφεται πάνω λέξη δωρεά. Δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί, αυτό σας ρωτώ. Ναι, εντάξει, προφανώς υπάρχει αυτή η υποχρέωση για αυτόν ο οποίος συμμετέχει επαγγελματικά σε μια τέτοια εκδήλωση. Αν δεν το κάνει, προφανώς υπάρχει μια τυπική φορολογική παράβαση. Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, γιατί η φοροδιαφυγή, η έννοιά της, όπως ο νόμος την δίνει και την εξηγεί, είναι να εισπράττεις χρήματα μαύρα και να μην τα δηλώνεις. Ώστε να μην αποδίδεις το ΦΠΑ στο κράτος, οπότε εκεί συντελείται η φοροδιαφυγή. Δεν είναι μόνο το ΦΠΑ, είναι και το έσοδο σαν έσοδο. Αυτή λοιπόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν υπήρξε φοροδιαφυγή με την έννοια που βγήκε, που πήρε μια δημοσιότητα, που γράφτηκε σε εφημερίδες, που γράφτηκε στα site.
ο γάμος της φοροδιαφυγής, ο γάμος Μαμούδ φοροδιαφυγή, ο γάμος Κλειδί με φοροδιαφυγή και όλα αυτά. Προσβάλλοντας ενδεχομένως και όλους τους συμμετέχοντες και όλους αυτούς οι οποίοι επαγγελματικά συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Θεωρείτε ότι μπορεί να προκάλεσαν λίγο και οι δηλώσεις της ίδιας μετά το γάμο, δηλαδή το ότι βγήκε και είπε, ακούσαμε πριν και τη δήλωσή της Άσης Σταμάτη, ότι ο γάμος μου κόστισε 50.000 ευρώ, το νηφικό μου κόστιζε τόσα λεφτά, ότι οι βέρες μου, το δαχτυλίδι μου κόστιζε, ο άντρας μου είναι γαλαντόμος. Μπορεί αυτά λίγο να ήταν κάπως προκλητικά? Μπορώ να πω ότι δεν ήτανε. Λογικό είναι αυτό το οποίο θέτεται και το οποίο επισημαίνεται. Ήτανε λίγο υπερβολή. Απλά για να μην υπάρχει το θέμα νομικά. Την Ελίζαμπεθ, είπατε. Λέω ότι για να μην υπάρχει νομικό θέμα, εφόσον λέμε τώρα ότι έχει γίνει ένας έλεγχος, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία υποφέρει από τη φοροδιαφυγή. Άνθρωποι κατωτέρων εισοδημάτων πληρώνουν για αυτά που δεν πληρώνουν αυτοί με τα ανώτερα εισοδήματα. Όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά λοιπόν, είτε είναι αθώα η Ελίζαμπεθ, είτε δεν είναι, οποιοδήποτε μπλέκεται, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να υπάρχει και το χαρτί που να αποδεικνύει ότι όντως αυτό που λέει είναι η αλήθεια. Γιατί λογικά το κράτος θα ψάξει να βρει τι γίνεται, παιδιά. Εδώ μιλάμε για κάπου 50.000 ευρώ. Πώς, τι, πού, είναι λογική και η έρευνα. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ το συγκεκριμένο. Και όχι μόνο δεν αμφισβητείται, είναι, θεωρώ και εγώ προσωπικά, υποχρέωση των ελληνικών αρχών, δηλαδή της ανεξάρτητης αρχής, να κάνει τους ελέγχους. Αλλά δεν είναι όμως ο συγκεκριμένος γάμος πιάσαμε την προδιαφυγή. Βεβαίως, αν υπάρχει προδιαφυγή, να επιβληθούν αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Δεν το συζητάμε. Κανένας δεν θεωρεί το αντίθετο και δεν επιδιώκει το αντίθετο. Σωστό και δίκαιο. Αλλά δεν θα μείνει όμως όλη η φοροδιαφυγή σε έναν γάμο μιας κοπέλας, η οποία απλά θεώρησε και θέλησε για τον εαυτό της να δώσει μια παραπάνω δημοσιότητα από ό,τι ενδεχομένως θα έδινε κάποιος άλλος. Και είναι, και κάπως λογικό, κύριε Κωνσταντόπουλε, γιατί η Ελίζαμπεθ είναι ένα κορίτσι το οποίο δουλεύει με τα social media, δουλεύει με πολλές τέτοιες επιχειρήσεις. Δηλαδή, είναι στο marketing πια της σημερινής εποχής. Γίνονται αυτά τα πράγματα, τα ανταλλακτικά. Θα σου κάνω μια καλύτερη τιμή, θα μου κάνεις αυτό διαφήμιση μέσω Instagram. Δεν είναι καμία πραγματικότητα που πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Προφανώς δεν είναι, αλλά ξέρετε. Δεν είναι όλα όμως χρήματα, δεν είναι όλα εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχουν και φιλίες. Είναι σαν να βγαίνω εγώ, ας πούμε, σήμερα το βράδυ να πάω σε ένα εστιατόριο που μπορεί να το έχει κάποιος γνωστός και φίλος, να βγάλω δύο φωτογραφίες, να ανεβάσω ένα story. Αυτό τι θα θεωρηθεί, ότι είναι ανταποδοτική διαφήμιση? Επειδή φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Χατζησαλάτα, ο οποίος είναι φοροτεχνικός, οικονομικός σύμβουλος, μας το ξεκαθάρισε αυτό το κομμάτι και σύμφωνα με την καινούργια λειτουργία και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε όλοι μέσω των προσωπικών μας λογαριασμών στα social media, οφείλουμε πια τυπικά να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μας καλύπτουν, ώστε να μην φανεί ότι υπάρχει κάτι ανταποδοτικό και οικονομικό. Κάποια συναλλαγή να μην υπάρχει. Για να μπορέσουν να ελέγξουν και το μαύρο χρήμα πώς διακινείται μέσω των social media. Έχει και αυτό μια λογική. Βεβαίως και έχει λογική και σαφώς πρέπει. Και σαφώς πρέπει να γίνει. Εφόσον όμως γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Μην τα ισοπεδώσουμε δηλαδή όλα. Πείτε μας λίγο. Βεβαίως πρέπει όλοι να πληρώσουν φόρο. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στα έξοδα. Προφανώς, εντάξει. Να κυνηγήσουμε τη φοροδιαφυγή αναμφισβήτητα. Κανένας δεν λέει όχι. Δεν είναι όμως ο σκοπός να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα μέσα από μια διαδικασία, μια εκδήλωση, έναν γάμο, όχι για το συγκεκριμένο, αλλά για τον οποιονδήποτε, όπως ακούστηκε και από κάποιους άλλους δημοσιογράφους, που ναι, μεν είναι σωστό, να δίνονται, δηλαδή τα δώρα θα πρέπει να δηλώνονται και οι λίστες γάμου θα πρέπει και αυτές να φορολογούνται. Να σας πω κάτι, αν ισχύει για όλους, το δίκαιο είναι να ισχύσει για όλους και να θεωρηθεί αυτό ότι είναι κάτι που ισχύει από εδώ και πέρα για συγκεκριμένους λόγους για όλους και να τηρηθεί. Βεβαίως, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Κύριε Κωνσταντόπουλε, αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται τώρα, συνεχίζεται η έρευνα, υπάρχει κάποιο πόρισμα, υπάρχει κάποια απόφαση, σε ποιο κομμάτι βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο? Ακούστε με, τώρα δεν θα μιλήσω για τους υπόλοιπους, θα μιλήσω για την πελάτησά μου και φίλοι μου. Ναι, για την πελάτησά σας. Ναι. Εξαιτίας του συγκεκριμένου γάμου, τη σκηνοποιήθηκε διαδικασία ελέγχου για το προσωπικό της, όχι για το γάμο της. Με αφορμή λοιπόν τον γάμο της ελέγχεται και η ίδια προσωπικά και καλά κάνει η εφορία και την ελέγχει. Τον σύζυγο?
Προφανώς σε αυτή τη φάση δεν έχουμε λάβει κάποια γνώση, αλλά προφανώς όμως επειδή ακριβώς είναι σύζυγοι, ενδεχομένως να ελεχτούν και οι δύο μαζί. Μα δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Ειδικά δε ο σύζυγος. Θέλω, μιας και με την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά μας, να πάμε να δούμε μαζί τι λέει ο Χρυσοχώος, ο άνθρωπος που έκανε δώρο τις βέρες του γάμου στην Ελίζαμπεθ, αποκλειστικά στην κάμερά μας και στη Χαρά Μπουτσικάκη, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε και τη δική του την πλευρά, όπως εκείνος την έζησε και την, γιατί έκανε τέλος πάντων δώρο τις βέρες ο ίδιος, πώς το εξηγεί. Λίγα λόγια για την Ελίζαμπεθ. Πώς έγινε, σε πήρε τηλέφωνο, σου είπε ότι παντρεύεται. Με την Ελίζαμπεθ γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Μου είχε κάνει και μια συνέντευξη παλαιότερα στη Μύκονο που ήταν σε ένα site. Και με παίρνει χαρούμενη και μου λέει: Στρατή, δεν το πιστέψεις. Βρήκα τον άντρα μου, αυτά, με προσέχει. Τη λέω: Ωραία, και θέλω να σε καλέσω, μου λέει στο γάμο. Και τη λέω: Κι εγώ, αφού με καλείς στο γάμο, θα σου κάνω τις βερούλες σου από μένα. Και μου λέει, όχι και αυτά. Τη λέω, ναι, ρε, τώρα εντάξει, μεταξύ μας τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, είμαστε και φίλοι. Άρα εσύ έδωσες δώρο τις βέρες από την καλή σου την καρδιά, επειδή ήσασταν φίλοι, και δεν έκοψες κάποια παραστατικό, επειδή ήταν δώρο, από ό,τι καταλαβαίνω. Να σου πω την αλήθεια, πώς πηγαίνει κάποιος ένα βάζο και δεν έχει την απόδειξη μες στο βάζο για να μην φανεί τι έχει πληρώσει. Αυτό έκανα και εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα οι αρχές σας κάνουν αυτό που νομίζουν και καλά κάνουν και τη δουλειά τους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, ούτε εγώ και φαντάζομαι ούτε και τα άλλα παιδιά. Οπότε θα τη βρούμε τη λύση και την άκρη. Σου έστειλαν κάποια ενημέρωση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κάποιο CD, πώς έγινε, πώς έμαθες? Μου έστειλαν μέσω email στη λογίστριά μου ότι πρέπει να παρευρεθώ στην αρμόδια αρχή τους και μου άφησαν κάτω από την πόρτα ένα CD το οποίο δεν είχε κάποιο αποδεικτικό από πού είναι. Θα μπορούσε να είναι από τον οποιοδήποτε. Το όνομα είχε του εφοριακού, αλλά δεν ήμουν και σε θέση με το συμβάν τότε να το ανοίξω το στιγμή, γιατί, να σου πω την αλήθεια, αγχώθηκα. Λέω, τώρα τι μας καταζητούν, γράφουνε παντού ότι εγκληματική οργάνωση, δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε και στη λογιστρία μου είπα να μην με ενοχλήσετε καθόλου, θέλω 3-4 μέρες να ηρεμήσω, γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης πάνω απ' όλα υγεία. Και γι' αυτό ήθελα να ηρεμήσω, να καταλαγιάσει λίγο αυτό και να μπορώ να το διαχειριστώ. Οπότε από εκεί και έπειτα η δικηγόρος μου, η κυρία Καλκίνη, έχει αναλάβει τις περαιτέρω ενέργειες για το τι θα κάνουμε και πώς θα κινηθούμε. Φαντάζομαι δεν το περίμενες αυτό, δηλαδή να πας, να κάνεις ένα δώρο και επειδή δεν έχω παραστατικό να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Εσύ το περίμενες. Δεν ξέρω, έχεις πάει σε γάμο να πας στο δώρο και μετά να σου πούνε είσαι εγκληματίας, κάνεις φοροδιαφυγή κτλ. Όχι, δεν το περίμενα και ούτε η Ελίζαμπεθ το περίμενε. Έβγαλε τη χαρά της σε όλα τα social και όταν ένας άνθρωπος είναι τόσο χαρούμενος και δείχνει τη χαρά του, φανταστείτε πώς είναι τώρα, γιατί όσο έχεις χαρά λένε, τόσο έχεις και λύπη. Οπότε και τώρα είναι σε αρκετά περίεργη κατάσταση. Μου λέει στο τηλέφωνο στρατή μου που σε έμπλεξα. Τη λέω: Ρε Ελίζαμπεθ, και στα όμορφα μαζί και στα άσχημα μαζί δεν θα σου στερήσουν τη χαρά σου. Δεν είχε κάποιο φταίξιμο, δεν το έκανε για να μας κλείσει φυλακή. Πάνω στη χαρά της είπε δύο παραπάνω πράγματα, δύο παραπάνω κόστη, για να παίξει και περισσότερο στα μίντια που γνωρίζει από μίντια. Οπότε και γι' αυτό και έγινε όλος αυτός ο σάλος. Επειδή το ανέπτυξε λίγο παραπάνω το θέμα. Αλλά ναι, τα περισσότερα είναι ανταποδοτικά. Εγώ της το έκανα δώρο. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και κύριε Κωνσταντόπουλε, με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς είναι σήμερα η Ελίζαμπεθ? Είναι αγχωμένη, στρεσαρισμένη, στεναχωρημένη, προβληματισμένη? Νομίζω ότι ο κύριος Βογιατζής το είπε ακριβώς όπως είναι η κατάσταση. Όση χαρά τους και λύπη. Και είναι λογικό, γιατί είναι νομίζω ότι εξετυλίχθηκε ένα κουβάρι που παρέσυρε στο πέρασμά του όλη αυτή η ιστορία παρέσυρε και άλλους πολλούς ανθρώπους. Έτσι είναι. Ήταν προσωπικοί φίλοι. Αν μου επιτρέπετε να σας πω, όπως σας είπα και πριν, είναι διαφορετικό πράγμα το να υπάρχει μια φόρμα διαφυγή και τελείως διαφορετικό το να υπάρχει κάποια τυπική φορολογική παράβαση. Όπως ας πούμε μπορεί να λέει τώρα ο κύριος Βογιατζής. Δεν ξέρω αν είναι, θα το δούμε στην πορεία. Ναι, θα φανεί. Είναι πάρα πολύ άσχημο να υπάρχουν επικεφαλίδες οι οποίες να μαυρώνουν κάποιους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βγαίνουν λεπτομέρειες εξαιτίας ενός γάμου για προσωπικά κάποιων ανθρώπων. Δήθεν δεν έχουν κάνει δηλώσεις, δήθεν είχαν δηλώσει λιγότερα, δήθεν όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Εντάξει, όλο αυτό προκλήθηκε. Αυτό είναι πόρισμα της ΑΔΕ. Δεν είναι δημοσιεύματα ρεπορταζιακά.
Είναι ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε υπάρχει από την ΑΔΕ. Δελτίο τύπου από την ΑΔΕ επίσημα. Ναι, και την κάνανε σημαία. Ωραία. Δηλαδή, όλη η φοροδιαφυγή εξαντλείται στην Ελίζα Μπεθελέτση όλο το θέμα. Όχι, αλλά λέμε ότι είναι κάτι που δεν είναι η Ελίζα Μπεθελέτση. Ναι, αλλά οφείλει και η ΑΕΔΕ να κάνει τον έλεγχό τη. Δεν είναι τόσε εταιρείε. Έχετε κληθεί να δώσετε τα παραστατικά αυτά που ισχυρίζεται η πελάτη σα ότι έχει. Βεβαίως, να σας ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου, αν μου επιτρέπετε, μόνο μια φάση. Βεβαίως μπορεί να έχει βγει μια ανακοίνωση της ΑΔΕ, την οποία δεν την έχουμε δει. Μπορεί να διανεμήθηκε στα μέσα επικοινωνίας. Μέσα σε αυτή όμως την ανακοίνωση αναφέρονται κάποια γεγονότα, τα οποία διαστρεβλώνονται, όπως καταλαβαίνετε. Όπως? Υπάρχουν αποδείξεις. Υπάρχει απόδειξη για κάποιον από τους εμπλεκόμενους και ο απόδειξη έχει κόψει. Και συμφωνητικό έχει γίνει το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής πριν το γάμο. Και η Ελίζαμπεθ έκανε την πληρωμή του συγκεκριμένου τιμολογίου με τραπεζικό έμβασμα. Άρα λοιπόν το να βγαίνει ένα δημοσίευμα και να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε ζημιές, έκανε κτλ. Δεν έχει σχέση με το γάμο. Δεν είναι επίσημα στοιχεία όμως αυτά για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είναι κάτι που κάποιος θεώρησε ότι έχει γίνει και το έγραψε σε ένα site ή το υπόθηκε σε μια εκπομπή. Δεν το ξέρω. Το δημοσίευμα, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, το δημοσίευμα ναι. Πατάει πάνω στην επίσημη ανακοίνωση που διακινήθηκε από το επίσημο γραφείο τύπου προς τους οικονομικούς συντάκτες. Όλες οι αναφορές ναι. Οι οποίες υπήρχαν στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου, εν είδη πληροφοριών, περάσανε και στο ρεπορτάζ. Είναι αυτό που διαβάσατε ενδεχομένως και σε κάποιους τίτλους. Το ενδεχόμενο να μην αποδίδεται γιατί δεν είχε εκδώσει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο My Data, το επίσημο παραστατικό, και να βγει ένας τίτλος που να λέει δεν είχε κοπεί καμία απόδειξη, δεν διαφοροποιεί πάρα πολύ την κατάσταση. Νομικοί όροι είναι που διαφοροποιούν αυτό που λέτε. Εσείς θα μιλήσετε στα δικαστήρια και στις επίσημες αρχές με τα επίσημα παραστατικά και εγώ ως δημοσιογράφος, ως συνάδελφος, ως οικονομικός συντάκτης θα μεταφέρει στην καθομιλουμένη για να μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι ακριβώς αναφέρει συγκεκριμένη ανακοίνωση και τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, προφανώς δεν είναι μόνο η εντολίδα σας. Ναι, προφανώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Έτυχε να είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Δεν μπορεί να ζητάμε τα καλά και δεν ξέρω τον εαυτό μου. Δεν μπορεί να ζητάμε τη δημοσιότητα ή να γίνεται σωστή αναφορά στο όνομά μας μόνο για τα καλά και αν υπάρξει κάποιο λάθος από πλευράς μας ή κάποια λάθος διαχείριση, α, τότε δεν θέλω τη δημοσιότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και επίσης υπήρχαν και πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες δεν ήταν σε λειτουργία που ξαφνικά. Εσείς αναφέρεστε στο τιμολόγιο που κόπηκε για τα λουλούδια. Προφανώς το 490 ευρώ, το οποίο το αποδέχεστε γιατί είναι στην επίσημη ανακοίνωση και είναι μέρος του ρεπορτάζ. Τα υπόλοιπα δηλαδή δεν ισχύουν και ισχύει αυτό. Δεν αναφέρθηκα σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Δεν αναφερόμαστε εμείς επειδή γνωρίζουμε τι γράφτηκε από την ανακοίνωση της ΑΔΕ. Το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή μας. Οι οποίες έχουν κόψει τιμολόγια. Τα έχετε παραθέσει στην ΑΔΕ. Δεν είμαστε εμείς γιατί δεν το κόβουμε εμείς το τιμολόγιο. Θα τα κόψουν, θα τα προσκομίσουν οι συγκεκριμένοι. Και οι πελάτες σας είπατε ότι έχει κάποια παραστατικά. Ακούστε με, σας είπα ότι η επαφορμή του συγκεκριμένου γάμου ελέγχονται πλέον όλοι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Δεν ελέγχει το γάμο σαν γάμο. Ελέγχεται κάθε ιδιωτική επιχείρηση που είχε κάποια συμμετοχή σε αυτό το γάμο. Και είναι απολύτως λογικό, αλλά παιδιά, νομίζω. Τα τιμολόγια πια δεν ανεβαίνουν απευθείας στο My Data με το που το εκδίδει. Είναι πλέον υποχρεωτικό. Ότι ενώ έπρεπε να κοπούν και να καταχωρηθούν στη συγκεκριμένη εφαρμογή, γιατί πλέον όλα γίνονται ψηφιακά και όλα γίνονται ηλεκτρονικά, στον έλεγχο στο σάρωμα που έκανε η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν τα εντόπισε. Γι' αυτό το λόγο θα κληθεί και το ζευγάρι και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, αν κάπου έχει γίνει λάθος, έχει καταχωρηθεί να με κάποιον άλλο τίτλο. Κάποια παράληψη, κάτι οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί. Να προσθέσω μόνο κάτι, γιατί με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ το ανθρώπινο στοιχείο παρά οικονομικές λεπτομέρειες, βεβαίως. Γνωρίζω ότι ο σύζυγος Ελέτσι είναι πάρα πολύ ενοχλημένος. Γιατί πήγανε κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται, βεβαίως. Και επί δύο μέρες. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι αυτό. Μέσα ή έξω. Επί δύο μέρες. Στον προάβλη χώρο. Στον προάβλη χώρο. Για να αποσπάσουν κάποια δίκη. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι και πρέπον. Ναι, και είναι και ο χώρος. Και σε υγειονομικούς χώρους δεν επιτρέπεται η είσοδος τηλεοπτικών συνεργείων και δημοσιογράφων και είναι κάτι που τα τηρούσαμε και θα οφείλουμε να το τηρούμε. Είναι προσωπικά δεδομένα ένας άνθρωπος γιατί μπορεί να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Δεν είχα την εικόνα. Δεν πειράζει, σας ευχαριστούμε πολύ.